Πάμε τώρα στον Μιχάλη Μητακίδη, τον Active Member, ο ιδρυτής των Active Member. Τον συναντήσαμε και τον ρωτήσαμε για την δήλωση του Light που έκανε την προηγούμενη εβδομάδα στο Fame Story, που είπε ότι έχω ψυχολογικά για να ακούω Active Member. Απαντάει λοιπόν ο Μιχάλης για πρώτη φορά και τα βάζει και με τους έντεχνους καλλιτέχνες. Τους αποκαλεί φασίστες. Νομίζω θα σχολιαστεί πολύ. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες ξένε στον τόπο μου. Άραξε δίπλα να σου βάλω ένα κράσι. Να πιεις, συγχώρεσέ με λιγάκι για τον τρόπο μου. Μιχάλη, γεια σου, χαίρομαι πάρα πολύ που σε συναντώ. Αρχικά πες μου σε τι φάση σας πετυχαίνουμε. Κοίτα, εμένα με βρίσκεις αρκετά κουρασμένο. Γενικά πιο πολύ κουρασμένο από τους ανθρώπους. Είχα ένα χωρισμό μετά από 27 χρόνια, είχα διάφορα τέλος πάντων και προσπαθώ να μπω σε μια σειρά. Φύσα η κόντρα σε όλα και ρηγή. Τα άγρια πετουμένα δεν βρίσκουν πηγή. Πόσο φαίνεται όρο σαν έντεχνο τραγούδι? Είναι μια φατριά ανθρώπων με ίδια λογική. Έχουν ίδιες ρίζες, ίδιες πηγές, ίδιους χρηματοδότες. Αυτό εμένα μου κάνει σαν τους φασίστες του Μαρινέτη όλα τα χαρακτηριστικά. Ας φαίνονται προοδευτικοί. Δεν μπορεί να παίρνεις 30 χρόνια δημόσια έργα και να το παίζεις επαναστάτης. Κατάλαβες? Και ο κόσμος που είναι από κάτω να τραγουδάει καλύτερα από σένα. Θα φάνε όποιον δεν ανήκει στη φατριά τους. Υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν φωνή και έχουν. Ενέρεση τώρα. Και κάνουν μεγάλη επιτυχία πάρα πολύ. Ναι, τώρα. Ποιοι είναι? Μεγαλύτεροι τώρα. Ποιοι? Εδώ Θανάση ο Παπακοσταντίνου. Τραγουδάει τα τραγούδια του, τα ερμηνεύει, τα μουρμουράει. Γουστάρει να τα λένε άλλοι. Θα καταλάβουμε ποτέ? Πόσα χρόνια θα μας πάρει? Λες κάτι και εγώ, σε φάνε όλοι. Πώς τολμάς και μιλάς, άντε τράβα από εδώ πέρα, πώς τολμάω και μιλάω. Πώς τολμάνε και βγαίνουν έξω και τραγουδάνε να μου. Τον Light το γνωρίζεις? Το ξέρω το παιδί. Το. Επειδή τώρα έχει σχολιαστεί πολύ αυτή την εβδομάδα μία δήλωση που έκανε στο Fame Story. Εσύ active member δεν ακούς? Συγγνώμη, καθόλου, γιατί δεν ακούω active member? Για ψυχολογικά έχω, είμαι προβληματικός. Όχι. Γιατί να ακούω active member 28 χρόνων? Εντάξει, δεν ξέρει το παιδί, γιατί αν εμείς απευθυνόμασταν σε αυτούς που έχουν ψυχολογικά προβλήματα, θα ήμασταν το πιο εμπορικό γκρουπ στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτοί που στήσανε μια κριτική επιτροπή για να. Γιατί το διαλέξανε αυτό το παιδί? Και δεν τσεκάρανε αφού τους πειράζει? Γιατί νομίζω υποκριτικό είναι όλο αυτό. Αν ξέρει, δεν ξέρει. Αφού δεν ήθελες μια περσόνα που να είναι αναγνωρίσιμη, την έβαλες εκεί και το παιδί τι, βγάζει έξτρα φραγκάκια και καλό είναι αυτά τα παιδιά να ενημερωθούν, να μάθουν ότι πριν υπήρχαν και άλλα πράγματα να τα ακούσουν. Νομίζω ήταν μια βιαστική, μωρέ. Μην πέφτουν πάνω τους να τους φάνε. Γίνεται κάτι και αύριο σε παίρνει τηλέφωνο. Σου λέει να σου πω, θέλω να σε γνωρίσω και θέλω να συνεργαστούμε κιόλας. Όχι, εντάξει, να συνεργαστούμε, μην το κάνουμε αυτό. Κατάλαβες, δεν γίνεται. Είναι δύο κόσμοι που δεν θα βγει αυτό. Θα φαίνεται ότι είναι για κάποιον άλλο λόγο, κατάλαβες? Όχι, δεν θέλει. Το παιδί μπορεί να έρθει εδώ, άμα θέλει, όποτε θέλει, στο Πέραμα. Βλέπεις τι γίνεται πίσω με τους δίσκους. Χιλιάδες δίσκους εδώ, να του βάλω λίγο μια σειρά σε κάποια πραγματάκια για να μην εκτίθεται, κατάλαβες? Εφόσον έχει κοινό, όπως το λένε, κοινό βήμα. Σε ξεχάσαν παντού οι φοβισμένοι ανθρώποι και μαραζώνουν όλα και οι τόποι. Εμένα όλη μου η ζωή είναι γύρω από τους στίχους μου. Δεν έχω ανθρώπους που να είμαι τόσο δεμένος μαζί τους. Κατάλαβες, ούτε τα παιδιά μου, τα τρία παιδιά μου. Αν και νιώθω πλήρη σήμερα, δηλαδή και αύριο να πεθάνω, δεν με πειράζει καθόλου, πραγματικά στο λέω, δηλαδή μπορεί να ξεκουραστώ κιόλας. Δεν θα λείψω σε κανέναν, ναι. Κατάλαβες, εμένα θα με θρηνήσουν μόνο οι στίχοι μου και είναι κατόρθωμα αυτό. Κοίτα πιο πέρα και μπορεί να τη δεις εκεί πέρα. Αν πιστεύεις θα τη βρεις σαν αέρα. Αυτό τώρα το φινάλε στο βίντεο ήταν λίγο σκληρό. Και το συνδέω με αυτό που είπε στην αρχή, ότι βγαίνει από ένα χωρισμό κάποιων χρόνων και είναι τώρα σε μια φάση που όλα του φαίνονται μαύρα. Είναι δύσκολα. Γιατί ναι, δεν και είναι να σα πω, επειδή είναι η ζωή του όλη στίχη και η σύνθεση, μία ομάδα τον έχει προτείνει για Νόμπελ λογοτεχνίας με βάση τους στίχους του. Έχουν μαζευτεί πολλές υπογραφές. Εγώ θα σου πω. Έχει γίνει δεκτή η αίτηση και περιμένουμε γύρω στις 10 Δεκεμβρίου να δούμε αν θα είναι όντως υποψήφιος για Νόμπελ λογοτεχνίας. Εγώ θα σου πω ένα τεράστιο μπράβο για τη συνέντευξη αυτή. Ήταν καταπληκτική. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Αυτό όμως που είπε για τους έντεχνους. Όχι, μισό λεπτό λίγο. Σε σχέση με τον Light, βλέπουμε σε αυτά που είπε ο Light, εγώ δεν το είχα ακούσει, όλη την παθογένεια της νέας γενιάς και την έλλειψη παιδείας συγκεντρωμένη σε μία πρόταση.
δεν μπορεί να χαρακτηρίζεις δημόσια ότι έχω ψυχολογικά. Ναι. Αν ακούω ένα συγκρότημα που έχει γράψει ιστορία στην ελληνική μουσική, δεν ακούω αυτή τη μουσική, δεν είμαι φαν, αλλά αναγνωρίζουμε και κάποια πράγματα. Και νιώθω, μπράβο ότι, νιώθω σου ήτανε... ότι ο Μιχάλης με έναν τρόπο τον αγκάλιασε. Δεν του έκανε επίθεση. Όχι, όχι. Είπε να μάθεις. Δεν τον μηνωνεύτηκε καθόλου. Ούτε τον λιθοβολείτε. Ήτανε πολύ ταπεινός απέναντί του. Αυτό όμως άλλη... που είπε για τους έντεχνους μου φάνηκε υπερβολή, γιατί πια... Δε, ακόμη και αν εννοείς ότι είναι τα κυκλώματα που είναι παρέες, που έχουν τις ίδιες αναφορές, τα ίδια ακούσματα, είναι οι ίδιοι, είναι μαζί, ενωμένοι. Τώρα πια που υπάρχει το YouTube, που υπάρχουν τα social, που έγινε αστέριο Παντελής Παντελίδης, ναι. Καλά τα λέω, μέσω, ναι, του YouTube, μέσω του YouTube με μια κιθάρα, αν έχεις κάτι να πεις, μπορείς να το πεις, δεν χρειάζεται πια με τον ίδιο τρόπο της εταιρείας. Θα έρθουν μετά οι εταιρείες που θα δουν ότι έχει. Εγώ νομίζω αναφέρεται επίσης και σε κάποιους καλλιτέχνες που πλασάρουν το επαναστατικό, ενώ δεν είναι επαναστατικό και μπορεί να παίρνουν δημόσια έργα και να είναι σε θέσεις δημοσίου. Δημόσια έργα, δεν κάνουν γέφυρες και τέτοια. Ναι, ενώντας ότι παίρνουν χρηματοδοτήσεις. Και... ναι, και είναι πάντα πάντα, ενώ πουλάνε την επανάσταση. Στην τελική όμως, έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι ωραίο ένας καλλιτέχνης να κρίνει κάποιον άλλο καλλιτέχνη και αυτό που είπε για τον κύριο Παπακοσταντίνου θα κρίνει ο κόσμος που πάει και ακούει. Ναι, όταν πηγαίνει ο κόσμος έχει κρίνει. Και τον κύριο Παπακοσταντίνου.